Καλημέρα. Υπάρχουν αρκετά θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη, αλλά θεωρώ εκείνο που θα κυριαρχήσει, πέραν της συζήτησης με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, η παρουσία του οποίου είναι σημαντική και για λόγους ουσιαστικούς, αλλά και για συμβολικούς, θεωρώ το θέμα που θα κυριαρχήσει είναι το μεταναστευτικό. Και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να προσεγγίζει με την σοβαρότητα που πρέπει το συγκεκριμένο θέμα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής έστειλε μια επιστολή που περιγράφει πολύ συγκεκριμένα τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι θετικό που επιτέλους σε αυτό το κάδρο των συζητήσεων για το μεταναστευτικό περιλαμβάνεται και το θέμα της Συρίας. Όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ήταν μόνο 2-3 κράτη-μέλη που επέμεναν για την ανάγκη να αγγίξουμε το θέμα της Συρίας. Πλέον είναι διψήφιος ο αριθμός των κρατών μελών που συμφωνούν με την προσέγγισή μας. Γι' αυτό το θέμα θα υπάρξει και μια προπαρασκευαστική συνάντηση τώρα που έχει οργανώσει η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Άρα χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτή η σοβαρή πλέον προσέγγιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα είναι το Μεσανατολικό. Οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή με άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη. Μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας πάντα πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων. Θα σας ενημερώσω ότι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει φαρμακευτική βοήθεια στον Λίβανο μετά από αίτημα των λιβανικών αρχών, ενώ είμαστε και σε συνεχή επαφή με τον λιβανικό στρατό, ένας θεσμός της χώρας που τη χάνει εκτίμησης, προσεγγίζεται θετικά από όλο το φάσμα, από όλο το πολιτικό φάσμα του Λιβάνου και είναι ανάγκη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι που θα θέσω σήμερα στις συζητήσεις, να στηρίξουμε, γιατί επαναλαμβάνω, ο στρατός του Λιβάνου είναι εκείνος ο θεσμός που μπορεί σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Την ίδια στιγμή, μια πρώτη συζήτηση σήμερα στα θέματα της ανταγωνιστικότητας. Είναι η μεγάλη αδυναμία, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνιστικότητά μας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις. Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα αναμένω να αγγίξουμε και το θέμα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Όλα αυτά τα θέματα αντιλαμβάνεστε ότι τα συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο μέσα στο πλαίσιο της Συνόδου των 9 Μεσογειακών Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παρουσία μάλιστα και του Βασιλιά της Ιορδανίας, μια συζήτηση η οποία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και αναμένω να έχουμε σήμερα αυτή την κοινή προσέγγιση τα 9 μεσογειακά κράτη-μέλη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει στη Μεσόγειο δεν επηρεάζει μόνο εμάς, επηρεάζει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω με τον καγκελάριο της Γερμανίας και φυσικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε σχέση με την συνάντηση που έγινε στην Νέα Υόρκη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, μια συνάντηση η οποία κρατά ζωντανή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών. Χαίρομαι για την δέσμευση του Γενικού Γραμματέα, για την επιμονή του και είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο Γενικός Γραμματέας θα προχωρήσει με την να καλέσει μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση έτσι ώστε να εξεταστούν συγκεκριμένα οι προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Την ίδια στιγμή θα έχω μια συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη στη Λευκοσία για να διερευνήσουμε την προοπτική του ενδεχόμενου να έχουμε κάποια συγκεκριμένα περισσότερα σημεία διέλευσης. Υπάρχουν πολλές προτάσεις από δικής μας πλευράς για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προτάσεις που έθεσα και στο Γενικό Γραμματέα. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση που αναμέναμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ εύστοχα λέχθηκε και χθες από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να διαδραματίσει. Είχα μια σχετική συζήτηση τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στη Συνόδου με την Πρόεδρο της Επιτροπής και θα πρέπει σύντομα να αναμένουμε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν
και το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει, γιατί υπάρχει σε σχέση με την επανάληψη των συνομιλιών. Εντός του 2024 να περάσουν οι παρουσιάσεις των υποψήφιων επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακολούθως ευελπιστώ ότι θα γίνουν και οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Σας ευχαριστώ.